Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο και είναι η άνοδος του ΚΚΕ που σημειώνει τέταρτη συνεχόμενη εκλογική άνοδο το τελευταίο διάστημα στις τελευταίες εκλογικές μάχες, που δείχνει ότι ισχυροποιείται ένα ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική. Και αυτό γιατί το λέμε ότι είναι ελπιδοφόρο και αποτελεί εγγύηση, γιατί πραγματικά είμαστε στην επόμενη μέρα, που όπως και να προσπαθεί να διαβάσει η κυβέρνηση το αποτέλεσμα των εκλογών, που από ό,τι φαίνεται το διαβάζει ανάποδα και το διαβάζει ως εντολή για να επιταχύνει τα αντιλαϊκά μέτρα που έκανε και πριν τις εκλογές και έχασε το 1.000.000 ψηφοφόρους. Αλλά η επόμενη μέρα είναι εδώ και πραγματικά αυτό που αποτελεί εγγύηση είναι το πόσο πιο δυνατό θα σταθεί το κίνημα απέναντι σε μια κυβέρνηση που έδειξε τα δόντια της από την πρώτη στιγμή, για παράδειγμα με την εγκληματική τροπολογία για τη Λάρκο, που κλείνει ένα θησαυρό της χώρας και είναι πραγματικά έγκλημα για όλη τη χώρα και όχι μόνο για τους 800 και πλέον εργαζόμενους της. Προχωράει όλη, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει σε μια πολεμική οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη συνέχιση της ακρίβειας, αλλά κυρίως για τους κινδύνους που αναλαμβάνει η χώρα. Να θυμίσουμε ότι λίγες μέρες πριν έφυγε η δεύτερη φρεγάτα, η φρεγάτα Ψαρά, αντικαθιστώντας τη φρεγάτα Ίδρα για την Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή για να κάνει πλάτες το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να συνεχίζει το έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού, την οποία όχι μόνο οι ναυτικοί που είναι εκεί αναλαμβάνουν πολύ μεγάλους κινδύνους, αλλά την οποία την πληρώνει πολύ ακριβά και ο ίδιος ο ελληνικός λαός με 500.000 ευρώ την ημέρα για την παραμονή της φρεγάτας Ίδρας. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να κόψει, να καταργήσει το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, γιατί λέει δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Δεν μπορεί να καταργήσει μόνιμα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια, και κοροϊδεύει το λαό υποτίθεται με την φορολόγηση των υπερκερδών, τα οποία βέβαια δεν μπορεί, θα ήταν ενδιαφέρον να μας προσδιορίσουν. Μέχρι πού είναι ανεκτό να έχουν κέρδη τα δηληστήρια και τα υπόλοιπα να βαφτίζονται υπερκέρδη? Πόσο δηλαδή θα ληστεύονται η λαϊκή οικογένεια για να γυρίσει, υποτίθεται, ένα μέρος από τα κλεμμένα των προηγούμενων περικοπών. Να και κλεμμένα, να θυμίσουμε ότι είναι με υπογραφή όλων των παρισταμένων στο τραπέζι, με τα μνημόνια που κατακρεουργήθηκαν οι συντάξεις και που βεβαίως τώρα μας λένε ότι επειδή δεν τις επαναφέραν μέχρι σήμερα, θα τους δώσουμε ένα μποναμά για να μην... Να σας ρωτήσω κάτι. Αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι της φοβίας του κόσμου μεταφράζεται με ψήφο σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και όχι στην αριστερά. Κοιτάξτε, δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο, και με την έννοια ότι κόμματα όμορα, ένα κομμάτι αν θέλετε και από τους, από ό,τι φαίνεται και από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, μετακινήθηκαν και στο κόμμα του Βελόπουλου ή σε αντίστοιχα, τέλος πάντων, αντιδρώντες προς την κυβέρνηση. Σίγουρα αυτό σε πρώτη φάση πρέπει να προβληματίσει και την ίδια την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά είναι οι ψηφοφόρτες που μετακινούνται λίγο δεξιότερα, λίγο παραδίπλα. Αλλά με αυτόν τον μπαμπούλα, αν θέλει τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς, που τον χρησιμοποιούν και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή όμως που όταν τους βολεύει κάνουν μια χαρά δουλειές. Να θυμίσουμε ότι με τον ίδιο μπαμπούλα της Μελώνη έλεγαν στις προηγούμενες εκλογές και μια χαρά τα βρήκανε με τη Μελώνη και οι σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι και κανένα πρόβλημα δεν είχαν. Με αυτό λοιπόν, είναι λοιπόν κόμματα τα οποία τα αξιοποιεί το σύστημα, δεν έχουν... και όμως τους πλασάρουν, τους δίνουν ένα αντισυστημικό προφίλ που καμία σχέση βέβαια δεν έχει αυτό με την πραγματικότητα, και σε αυτό συμβάλλουν. Θέλετε και τα διάφορα, διάφορες ξαναζεσταμένες σούπες που πλασάρονται για τα λαϊκά μέτωπα, τα οποία έχουν δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές και όχι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη, και με αποτέλεσμα είχαν κάθε φορά να βγάζουν πιο δυναμωμένη την ακροδεξιά, όχι μόνο για την πολιτική, και για την πολιτική που εφάρμοσαν βέβαια,
που ήταν τελικά αντιλαϊκότεροι από αυτοί που υποτίθεται ερχόντουσαν να πολεμήσουν. Στη Γαλλία το ΚΚΕ κακώς, το Κομμουνιστικό Κόμμα κακώς συμφώνησε σε αυτό το λαϊκό μέτωπο. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας και, και τη συμμετοχή του και στην κυβέρνηση του Κομμουνιστικού Κόμμα. Μα δεν είναι. Αυτό το έχει πληρώσει πολύ ακριβά και τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση του Κομμουνιστικού Κόμμα Γαλλίας. Ευτυχώς ο λαός δεν περιμένει να πηγαίνει από κάλπη σε κάλπη. Και παίρνει την κατάσταση στη χέρια του και παλεύει για τη ζωή του στο τώρα. Και αυτό έδειξε και το μεγαλειώδη συλλαλητήριο για τη Λάρκο, που ήταν 12 ώρες στο Λιοπύρι έξω από τη Βουλή, όσο και αν θάφτηκε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ήταν με συγκινητική αλληλεγγύη από εργατικά κέντρα και σωματεία και οι άνθρωποι, οι οικογένειες που αγωνιούσαν, ήταν όλοι 12 ώρες έξω από τη Βουλή τη μέρα που ψηφιζόταν η εγκληματική λέω ότι σε γενικές γραμμές εξαφανίστηκε. Εντάξει. Η αλήθεια μας ήταν στο συλλαλητήριο, δεν παρακολουθήσαμε όλα, αλλά ήταν εντυπωσιακό ότι πώς αποσιωπήθηκε εντελώς. Εκτός, όχι εντελώς, εκτός της ΣΕΡΤ. Στην πλειοψηφία, εντάξει. Λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές, με πρωτοβουλία του Σωματείου Ενεδέπτης Κόσκο και με πρωτοστατώντας το ΚΚΕ, εμπόδισαν να ξεφορτωθώσει στο λιμάνι του Πειραιά πλοίο που μετέφερε οπλισμό για να πάει προς υποστήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Στο διάστημα αυτό ήδη έχουν εκφραστεί κινητοποίηση αλληλεγγύη σε περιπτώσεις πληστηριασμών. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι ο λαός πραγματικά έχει αποκούμπι, έχει δύναμη, ούτε πρόκειται ούτε θα περιμένει μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και πολύ περισσότερο δεν θα περιμένει το ξαναζέσταμα των γνωστών ξυνισμένων, της γνωστής ξυνισμένης σούπας που την έχουμε δει πολλές φορές και με αυταπάτες προσπαθούν να καλλιεργήσουν να περιμένουν τους σωτήρες της σοσιαλδημοκρατίας, της αμαρτωλής, να μου επιτρέψετε, της σοσιαλδημοκρατίας, που την έχει ζήσει, έχει μεγάλη εμπειρία ο τόπος, για να σταθεί απέναντι σε μια κυβέρνηση που πραγματικά είναι αδίστακτη, που αυτή τη στιγμή προχωράει χωρίς κανένα έλεος τη κινητοποίηση. Αυτός που μπορεί να αντιπολιτευτεί, αυτός που μπορεί να βάλει φρένο στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης, είναι μόνο ο αποφασισμένος λαός που θα πρέπει, που οργανώνεται, μπορεί ακόμα περισσότερο να οργανωθεί και αυτοί πραγματικά είναι που θα σταθούν εμπόδιο, δεν περιμένουν να εγκλωβιστούν σε νέο γύρο αυτοπατών που το έχουν δει το έργο Πολάκης.